Αυξημένη εμφανίζεται η ζήτηση για καυσόξυλα στην πόλη του Βολού λίγο πριν τις εορτές των Χριστουγέννων. Ο έμπειρος ιδιοκτήτης χώρου πώλησης καυσόξυλων, κ. Βλαχάβας, τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα, τονίζοντας για την κίνηση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, καθώς και όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες, ειδικότερα την περίοδο της πανδημικής κρίσης. Σιγά-σιγά ο κόσμος, εδώ και 1-1,5 μήνα, αρχίζει και προμηθεύεται καυσόξυλα για να βγάλει το χειμώνα. Υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της καταστάσεως με την πανδημία στην κίνηση? Όχι, μπορώ να πω ότι είμαστε στα περσινά επίπεδα και λίγο καλύτερα φέτος λόγω της αύξησης του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Το θέμα των ανατιμήσεων παγκοσμίως και του προβλήματος στην εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζει το χώρο σας? Προς στιγμήν εμείς διατηρούμε τις τιμές που είχαμε και πέρσι και πρόπερσι της τελευταίας πενταετίας. Τώρα αργότερα, αν αυξηθούν κι άλλο τα κόστη της μεταφοράς του πετρελαίου, μόνο από αυτό είναι, λογικά θα κάνουμε κάποια ανατίμηση. Προς το άμεσο διάστημα, στο άμεσο μέλλον, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια ανατίμηση στο προϊόν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις τιμές, τώρα πηγαίνει με το τετραγωνικό μας, είχατε πει, κυβικό. Τιμή μονάδα μέτρηση πλέον του καυσοξύλου την τελευταία πενταετία είναι το χωρικό κυβικό μέτρο. Έχει απαγορευτεί από τον νόμο να ζυγίζεται το ξύλο και πωλείται με μονάδα μέτρηση στον όγκο. Εγώ, οι πελάτες μου που έχω, οι οποίοι είναι και χρόνια και επαναλαμβανόμενοι πελάτες, γνωρίζουν και ξέρουν ότι οι τιμές είναι ίδιες και σταθερές την τελευταία πενταετία και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορεί να μας πει ενδεικτικά κόστος, δηλαδή πόσο παίρνουν? Οι περισσότερες παραγγελίες είναι ή ένα κυβικό ή δύο κυβικά. Πόσο πάει αυτό δηλαδή? Το ένα κυβικό έχει 85 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή για το τι ξύλα βάζουν στο τζάκι τους. Το κυριότερο είναι να παίρνουν ξύλα από επαγγελματίες, από μαγαζιά, που μπορούν να τους βρουν και αύριο και μεθαύριο και να κάνουν τα παράπονά τους και να κοιτάνε τα ξύλα να είναι στεγνά και όσο το δυνατόν προστατευμένα και κάτω από στεγασμένο χώρο για να μην έχουν υγρασίες, για να έχουν καλύτερη απόδοση ενεργειακά στο καύσιμό τους, είτε στο τζάκι, στην ξυλόσουμπά τους, είτε στο λέβητα καυσοξύλου που έχουν. Οι επαγγελματίες πάντως παλεύουν καθημερινά για να ισοσκελίσουν έσοδα με έξοδο και να μπορέσουν να διατηρήσουν εύρωστες τις επιχειρήσεις τους.